την ανάγκη να υποστηριχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα Ασφαλώς Κυκλοφορώ, μέσω του οποίου μαθητές εκπαιδεύονται στην ασφαλή οδήγηση, τόνισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Λικαρνασσό. Πρόκειται για μια δράση η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς οδηγών, η οποία θα κυκλοφορεί και θα οδηγεί με ασφάλεια. Βλέπετε ότι έχουμε πολλά παιδιά από σχολεία, υπάρχει χαρά και υπάρχει όμως αυτή η χαρά κατευθύνεται σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, που είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Τα παιδιά από μικρά πρέπει να μαθαίνουν πώς θα συμπεριφέρονται και ως πεζοί και ως μελλοντικοί οδηγοί, περνώντας και από τη χρήση των μέσων που θέλουμε και εμείς να τα ενθαρρύνουμε, όπως είναι η χρήση του ποδηλάτου. Συνεχίζεται και σήμερα η δράση εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής Ασφαλώς Κυκλοφορώ. Αύριο Παρασκευή είναι η τελευταία μέρα λήξης του προγράμματος. Αναμένουμε συνολικά να περάσουν πάνω από 1.400 παιδιά, μαθητές δημοτικού σχολείου. Καθημερινά βλέπουμε τη χαρά ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των παιδιών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου, με το Τμήμα Τροχέας Ηρακλείου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη Σύμπραξη των Τμήματων Παιδείας και Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κρήτης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, της Δημοτικής Αστυνομίας και θελοντικών ομάδων. Ενδεικτικά σας λέω ότι έχουν περάσει περισσότερα από 50.000 παιδιά. Φέτος είχαμε περισσότερα από 8.000 παιδιά στα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα και θεωρώ ότι μια τέτοια δράση θα πρέπει να... Προφανέστατα να συνεχίσουμε, την υποστηρίζουμε και να την αναπτύξουμε όσο γίνεται περισσότερο. Έχει μια διάσταση παιχνιδιού. Εδώ παίζουμε και μαθαίνουμε. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί σταθμοί. Τα παιδιά περνάνε από όλους τους σταθμούς, 20 λεπτά ένα σταθμό. Μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνουν να κυκλοφορούν σε αυτό το πρότυπο πόλης του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής, να κυκλοφορούν με ασφάλεια, να διασχίζουν το δρόμο απέναντι. Είναι ένα πραγματικά μάθημα ζωής, που είναι η σωματική ακεραιότητα, η διαφύλαξη, η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής του κάθε ανθρώπου. Περισσότερα από 8.000 παιδιά από δεκάδες σχολεία συμμετέχουν την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, μαθαίνοντας με βιωματικό τρόπο τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται αύριο.